Το μνημείο του προσφυγικού ελληνισμού κοσμεί από χθες το βράδυ την πλατεία Φιλικών στην Τρίπολη, την πλατεία της προσφυγιάς όπως ονομάζεται. Το εντυπωσιακό πέτρινο μνημείο έγινε με τη χορηγία του Γιώργου Καραγιάννη, γνωστού παραγωγού κινηματογράφου και τηλεόρασης, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή και το προσέφερε ως φόρο τιμής στους γονείς του, αλλά και σε όλους τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη συγκεκριμένη συνοικία της Τρίπολης. Κάναμε ένα μνημείο για τους πρόσφυγες. Κανένας στην Ελλάδα δεν έχει σκεφτεί. Κάνανε βιβλία, ταινίες και τα λοιπά, ένα μνημείο να στεφανώνουμε. Το πίστευσα, το αγάπησα και από ψυχής έκανα αυτό το μνημείο. Το μνημείο με τις ανάγλυφες ανθρώπινες μορφές εκφράζει την απόγνωση των προσφύγων και κυρίως την προσπάθειά τους να επιβιώσουν και να προχωρήσουν μπροστά, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Για την ολοκλήρωση του μνημείου βοήθησε ανάμεσα σε πολλούς άλλους και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου της Περιοχής των Φιλικών, Νίκος Τιαμούλος. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο φίλος ο Γιώργος Καραγιάννης έδωσε τη συνδρομή του και μας στήριξε πραγματικά, πρόσφυγας όλων και αυτός, για τη μνήμη των γονιών του και στη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων που έστησαν το νεότερο ελληνικό κράτος. Ο Γιώργος Καραγιάννης ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Τρυπόλεως, ενώ ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας Αλέξανδρος του απένιμε το Σταυρό των Αγίων Νεομαρτύρων.